Στα 2-2 έκανε η ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Τρίκαλα καθώς επικράτησε μέσα στην Ιγουμενίτσα του Θεσπρωτού με 1-2 πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια. Τα Τρίκαλα δεν πτωήθηκαν ούτε όταν οι γηπεδούχοι σοφάρισαν, πήραν πάλι κεφάλι στο σκορ, ούτε όταν έμειναν με 10 παίκτες καθώς δεν απειλήθηκαν σε καμία περίπτωση από το Θεσπρωτό που θεωρείται από τις καλές ομάδες του Ομίλου. Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος, όλα τα 3 γκολ σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Μάλιστα στο 10ο λεπτό τα Τρίκαλα προηγήθηκαν καθώς με κεφαλιά του Καμπλώνη κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Η σοφάριση ήρθε λίγα λεπτά αργότερα στο 21ο λεπτό όταν ο Μόκος για τους γηπεδούχους επίσης με κεφαλιά σημείωσε το 1-1. Λίγο αργότερα και πάλι τα Τρίκαλα βρέθηκαν στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά ήταν η τρίτη κεφαλιά που θα έγραφε το σκορ στον αγώνα αυτό όταν ο Σαχινίδης στο 44ο λεπτό πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 1-2 για την ομάδα του. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Θεσπρωτός μπήκε πιο απειλητικά χωρίς ωστόσο να κάνει κάποια καλή φάση. Στο 64 μια καλή στιγμή για τον Αθλητικό Ομίλο Τρίκαλα με κεφαλιά του Καμπλιώνη να φεύγει πάνω από τα δοκάρια. Πρώτη ουσιαστικά απειλή για τα Τρίκαλα στο 70 με σουτ του Κοσμίδη να αποκρούεται από τον Γκούτσεφ, αλλά άμεση απάντηση από τον out με σουτ στην κίνηση του Σαχινίδη να φεύγει out μετά από σέντρα του Κουτσόπουλου. Τα Τρίκαλα υπερασπίστηκαν με πέφτει λιγότερο το προβάδισμα στο τελευταίο τέταρτο. Ο Καμπλιώνης λίγο πριν αντικαταστατεί δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε. Παρ' όλα αυτά όμως το τελικό 2-1 παρέμεινε για την ομάδα των Τρικάλων.